Καλησπέρα. Επιμέρους του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης Φερών Σουφλίου, χαιρετίζουμε την απόψινή συγκέντρωση, καθώς από την πρώτη στιγμή το Σωματείο μας συμμετέχει στις δράσεις ενάντια στη μετατροπή της πόλης μας σε στρατιωτικό αρχηγείο των ΗΠΑ. Θα συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα για να χαλάσουμε το δίθεν κλίμα που προσπαθούν να στήσουν πως όλοι οι κάτοικοι της Αλεξανδρούπολης περιμένουμε τις φωνιάδες σας σωτήρες. Από τη μέχρι τώρα πείρα που έχουμε συγκεντρώσει, υπάρχουν συνάδελφοι που καλοπροαίρετα μας ρωτάνε: μήπως κακώς λέμε όχι? Μήπως είναι όντως μια ευκαιρία για νέες θέσεις εργασίας? Και ακόμα, πως δεν είναι ότι καλύτερο, έστω και ηθικά, να δουλεύεις για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις? Αλλά δεδομένου των συνθήκων, δεν είναι μια κάποια λύση? Έχουμε όμως πια μια συγκεντρωμένη σαφή εικόνα. Πού πήγε το αφήγημα της βιομηχανικής περιοχής στον Άβατα, της μεγάλης αυτής επένδυσης, που έχει αφήσει κουφάρια μεγάλων εγκαταστάσεων, δεκάδες αδέσποτα σκυλιά και μια χούφτα αδέσποτα αφεντικά να κόβουν και να ράβουν στις εναπομείναντες ενεργές βιομηχανίες? Πού πήγαν τα πάλε ποτέ πανηγύρια του εμπορικού μας επιμελητηρίου? Τι έγινε πρόσφατα με τον περιβόητο ΤΑΠ, το τεράστιο αυτό έργο που θα έδινε πνοή στην περιοχή? Από τις μερικές εκατοντάδες που δουλέψαν από μερικούς μήνες μέχρι και 1,5-2 χρόνια. Και μιλάμε για εργαζόμενους από την Ξάνθη μέχρι και την Ορεστιάδα. Ούτε αυτοί που πέρασαν πρώτα από τα βουλευτικά γραφεία δεν έμειναν να δουλεύουν σήμερα. Ούτε ψυχή. Και τι σύγχρονο και διεθνές μάθαμε εκεί πέρα? Δεκάωρη με δωδεκάωρη εργασία, εξαήμερο, νύχτα πιάναν βάρδια, σκοτάδι σχολούσαν. Κάτι πορτοκαλί που φαν της εταιρείας έχουν μείνει να θυμίζουν στην πόλη της Αλεξανδρούπολης πως κάποτε κάποιοι δουλέψαν εκεί. Μια αντίστοιχη κατάσταση στο Φράχτη σήμερα, στο αέριο και αλλού. Συμβάσεις με ημερομηνία λήξης, τσακισμένα δικαιώματα στο βωμό των χρονοδιαγραμμάτων και της κερδοφορίας. Τι πιο χαρακτηριστικό από την πρόσφατη εμπειρία που υπάρχει από το λιμάνι του Πειραιά και τη μεγάλη ξακουστή Κόσκο, με το τελευταίο τραγικό ατύχημα για έναν εργαζόμενο που αποτέλεσε και τη σταγόνα αίμα που ξεχύλισε το ποτήρι. Υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται πως ίσως η παρουσία των στρατιωτικών σε πιο μόνιμη βάση θα φέρει κίνηση στην αγορά, σε μαγαζιά εμπορικά και στην εστίαση. Υπάρχει όμως έστω και ένα παράδειγμα όπου και αν αυξήθηκε η κινητικότητα, αυτό να συνοδεύτηκε και με αυξήσεις στους μισθούς ή γενικά με κάποια βελτίωση στους όρους δουλειάς. Ας πάρουμε την τουριστική κίνηση που όντως έχει αυξηθεί την τελευταία πενταετία εντυπωσιακά. Πόσο έχει ανεβάσει τα μεροκάματα στον κλάδο, πόσοι εμποροϋπάλληλοι έκαναν ταμείο την αυξημένη κίνηση στα μαγαζιά, πόσοι εργαζόμενοι στην εστίαση είδαν το ορομίσθιό τους να ανεβαίνει από τη στιγμή που καλούνται να σερβίρουν τα μεγάλα πορτοφόλια που επισκέφτονται την πόλη μας. Μην το ψάχνετε και πολύ, θα σας το πούμε εμείς, κανείς και πουθενά. Ούτε ένα παράδειγμα δεν υπάρχει να μας το κάνουν οι αντίπαλοι μας, να μας το τρίψουν στη μούρη, να μας κάνουν ρεζίλ, να μας βγάλουν ψεύτες. Δυστυχώς επιβεβαιώνεται πως οι εργαζόμενοι είμαστε οι τελικά χαμένοι και όσο περνάνε τα χρόνια αυτό γίνεται και πιο άγρια και πιο άμεσα. Και δεν στέκομαι για λόγους συντομίας στις περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις όλων αυτών των σχεδιασμών στην περιοχή μας και δεν χωράει στο μυαλό μας το ενδεχόμενο ενός ατυχήματος και του τι αυτό θα σημαίνει. Τελικά, αν μιλούσαμε για ανάπτυξη, γιατί χρειαζόταν νομοθεσία τώρα πρόσφατα για να καταργηθεί το 8ωρο? Αν μιλάμε για δουλειές με σύγχρονα δικαιώματα και άψογες εργασιακές συνθήκες, γιατί νομοθέτησαν για να βάλουν εμπόδιο στη συνδικαλιστική δράση? Και ακόμα, αν η περιοχή μας όντως αναβαθμίζεται, πώς προκύπτει η ανάγκη να χαρακτηριστεί σε ειδική οικονομική ζώνη? Δεν τους είναι αρκετό τα 500 ευρώ και θέλουν να μπορούν να κατέβουν και πιο χαμηλά? Εκτός και αν θεωρούν ή σχεδιάζουν να είμαστε οι πρώτοι ΕΟΣ παγκοσμίως, που θα γίνει για να κατοχυρωθούν αυξήσεις στους μισθούς. Γνωρίζουμε πως γίνεται μεγάλη προσπάθεια για να νομιμοποιηθεί η παρουσία του ΝΑΤΟ στην περιοχή, για να στυλιζαριστεί η εικόνα. Αυτό για την πόλη μας δεν είναι κάτι καινούριο. Δυστυχώς, είναι μεγάλος ο αριθμός των στρατιωτικών που έχουν έστω και μία φορά υπηρετήσει στο εξωτερικό, που έχουν πάρει μέρος σε νατοϊκές ασκήσεις και όχι μόνο. Το συναντάμε στις γυναίκες συναδέλφους μας, συζύγους στρατιωτικών, το συναντάμε στις γειτονιές μας, το συναντάμε στην καθημερινότητά μας. Γίνεται προπαγάνδα, πέφτουν τόνοι λάσπης για να κρυφτεί η πραγματική εικόνα, πως η βαθύτερη εμπλοκή στους σχεδιασμούς μόνο δεινά θα φέρει στον τόπο σε όλα τα επίπεδα.
Ο λαός της Αλεξανδρούπολης, οι στρατιωτικοί, θα είναι αυτοί που θα χρειαστεί να βγάλουν για άλλη μια φορά το φίδι από την τρύπα. Και τα πρόσφατα γεγονότα από το Αφγανιστάν επιβεβαιώνουν του λόγου το αληθές. Θα αγωνιστούμε λοιπόν με όλες μας τις δυνάμεις για τη ζωή μας και τη ζωή των παιδιών μας, για να ζήσουμε σε ένα ειρηνικό περιβάλλον, τόσο μεταξύ μας όσο και με τους λαούς της περιοχής. Θα αγωνιστούμε για να ικανοποιηθούν οι σημερινές, οι σύγχρονες ανάγκες μας. Θα μας βρουν μπροστά τους και η σημερινή συγκέντρωση δείχνει την αποφασιστικότητά μας. Καλή συνέχεια.